Γέροντα, πες μας σε παρακαλώ, ποια πρέπει να είναι η κατά Θεόν σχέση των συζύγων στη σημερινή χριστιανική οικογένεια. Να είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου, ελέω Θεού, θα σας πω. Προσέξτε αδέρφια μου. Ο Πανάγαθος και Τρισάγιος Θεός δεν έπλασε δύο ανθρώπους όπως νομίζουν πολλοί κατά λάθος. Ένα άνθρωπο έκανε, τον Αδάμ. Δεν έκανε τον Αδάμ και την Εύα. Την Εύα την έκανε από το πλευρό του Αδάμ. Δεν έκανε ξεχωριστό άνθρωπο, όπως νομίζουν πολλοί. Την έκανε από το πλευρό. Και γεννάτε το ερώτημα. Γιατί δεν την κάνει από το πλευρό και να μην την κάνει από το κεφάλι? Δεν την έκανε από το κεφάλι γιατί δεν θέλει η γυναίκα να είναι πάνω από την κεφαλή του ανδρός. Πάλι, γιατί δεν έκανε από τα πόδια και την έκανε από το πλευρό? Γιατί δεν θέλει ο Θεός ο άνδρας να έχει τη γυναίκα του να την τζαλαπατάει κάτω από τα πόδια του. Αλλά την έκανε από το πλευρό. Γιατί? Γιατί πρέπει η γυναίκα να είναι στο πλευρό του Αδάμ, στο πλευρό του ανδρός. Και όπου πηγαίνει ο άντρας, πηγαίνει και το πλευρό του. Άρα όπου πηγαίνει ο άντρας, πρέπει να πηγαίνει και η γυναίκα του. Όχι να πηγαίνει ο άντρας εκεί που είναι η γυναίκα. Ο άντρας δεν πηγαίνει όπου πηγαίνει το πλευρό. Το πλευρό πηγαίνει όπου πηγαίνει ο Αδάμ. Ύστερα είναι και το άλλο. Ότι την έπλασε από το πλευρό, γιατί τα πλευρά πού βρίσκονται? Στην καρδιά. Στην καρδιά. Που σημαίνει ότι ο άντρας πρέπει να έχει τη γυναίκα που είναι στο πλευρό του, να την έχει στην καρδιά του. Επομένως, ούτε η γυναίκα πάνω το κεφάλι του άντρος όπως είναι σήμερα, ούτε ο άντρας κάτω από τα πόδια όπως είναι πολλοί άντρες που τις τσαλαπατάνε τις γυναίκες, αλλά πρέπει η αρμονική σχέση να είναι στο πλευρό του άντρος η γυναίκα και ο άντρας να έχει τη γυναίκα που είναι στο πλευρό του να την έχει στην καρδιά του. Αυτή είναι η αρμονική σχέση. Δεν υπάρχει σήμερα αυτή η αρμονική σχέση. Υπάρχουν οι δύο εκ διαμέτρου αντίθετες σχέσεις, ή η γυναίκα να είναι πάνω από το κεφάλι του ανδρός, ή αν δεν είναι πάνω από το κεφάλι του ανδρός, σε άλλους άντρες να την έχουν οι άντρες να την ζαλαπατάνε. Και η μία σχέση και η άλλη δεν είναι χριστιανική. Σπάνια όμως η γυναίκα σήμερα να είναι στο πλευρό του Αδάμ. Γι' αυτό χάλασε η κοινωνία και η κοινωνία χάλασε από τη γυναίκα. Και εκμεταλλεύτηκε αυτό ο διάβολος, την έβγαλε τη γυναίκα στο κλαρί της δουλειάς και η γυναίκα τώρα σου λέει δεν σε έχω ανάγκη, έχω πουγγί δικό μου, είμαι δημόσιος υπάλληλος, παίρνω τα λεφτά μου, είμαι καθηγήτρια, είμαι υπάλληλος, είμαι τίποτα, δεν σε έχω ανάγκη. Ζω μόνιμο και σηκώνει μπαϊράκι που λένε. Γι' αυτό χάλασε η κοινωνία. Βλέπετε σήμερα γυναίκες γίνονται μέχρι αεροπορίνες, μέχρι πρωθυπουργίνες, μέχρι πρόεδρες δημοκρατίας. Γι' αυτό χάλασε η κοινωνία. Απ' τη γυναίκα χάλασε η κοινωνία. Αλλά όμως δεν φταίει τόσο η γυναίκα όσο φταίει ο άντρας που έδωσε δικαιώματα. Έδωσε τέτοια δικαιώματα στη γυναίκα. Έδωσε τέτοια δικαιώματα ο άντρας που αν μια γυναίκα δεν βγει στο κλαρί έξω να βρει κάποιον να τον παντρευτεί, μένει στο ράφι. Δεν εκτιμούν οι άντρες τις γυναίκες τις σωστές που κάθονται στις παρθένες που λέμε. Σήμερα μια γυναίκα με την πεις παρθένα νευριάζει, χείρεται πάνω με πεις εμένα παρθένα. Τι είμαι εγώ, ανίκανε να πιάσω άντρα? Δεν ανίκανε να πιάσω φίλο? Ενώ παλιά θύμωνα με την έλεγε πουτάνα. Μεγάλη μου λες πουτάνα, λέει. Τώρα θυμώνει με την πεις παρθένα. Κατάλαβες? Δεν μιμούνται την Παναγία, την Άη Πάρθενο. Γι' αυτό χάλασε η κοινωνία. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη.